Επαναφέρουμε τη συζήτηση για την καθαριότητα των σχολείων, η οποία έγινε με τον Υπουργό Εσωτερικών πριν από 3 μήνες περίπου. Το ξεκίνημα, κύριε Υπουργέ, της φετινής σχολικής χρονιάς, που γίνεται μέσα σε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες, και βεβαίως το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων, ξέρετε, αποκτά εξαιρετική σημασία. Σε εσάς μιλάω, κύριε Υπουργέ. Αποκτά λοιπόν το ζήτημα της καθαριότητας εξαιρετική σημασία, κρίσιμη, προκειμένου να αναχαιτιστεί, να ανακοπεί η διασπορά του κορονοϊού στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο σχολικό κουδούνι που χτύπησε προχτές βρήκε τα προβλήματα της καθαριότητας να παραμένουν και να διωγγώνονται δίπλα στις τεράστιες ελλείψεις υποδομών αλλά και προσωπικού που συνεχίζουν κανονικά να υπάρχουν στα σχολεία. Με βάση την εικόνα λοιπόν που υπάρχει σήμερα, τα όποια μπαλώματα που επιχειρούνται από την κυβέρνηση και αρκετούς δήμους τις τελευταίες μέρες, αυτά τα μπαλώματα όχι μόνο δεν δίνουν λύσεις στα μεγάλα και εκτεταμένα προβλήματα της σχολικής καθαριότητας, στη βάση βεβαίως των σημερινών, τρεχουσών και μεγάλων αναγκών, αλλά επιπλέον τροφοδοτούν και ένα κλίμα ανασφάλειας μπροστά στο νέο κύμα της πανδημίας που δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει είναι πρώτον πυλών από ό,τι φαίνεται. Το μόνο που έκανε απέναντι σε αυτό το ζήτημα τώρα η κυβέρνηση, απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, ήταν να βαφτίσει ως νέες προσλήψεις την εργασία ίδιου αριθμού εργαζομένων που για χρόνια εργάζονταν με κάθε είδους εργασιακή σχέση που μπορεί να φανταστεί κανείς, εργασιακή σχέση βέβαια ομοιρίας, και καθάριζαν καθημερινά τα σχολεία. Αποκλείοντας ταυτόχρονα, το σημειώνουμε αυτό, είναι μια κοιλίδα για την κυβερνητική πολιτική, αποκλείοντας τους μετανάστες και τις μετανάστριες καθαριστές και καθαρίστριες, αφού τους ζήτησε η κυβέρνηση πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπου 2, προκειμένου να συνεχίζουν να καθαρίζουν τα σχολεία. Ή, όπως το Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, που απέρριψε αυτός ο Δήμος αιτήσεις έμπειρων εργαζομένων στην καθαριότητα, που υπηρετούσαν, φορτώνοντας σε αυτούς τους εργαζόμενους τις δικές του αστοχίες και τις δικές του ασάφειες σε σχέση με τον διαγωνισμό. Με αυτά και με αυτά το αποτέλεσμα είναι η ομοιρία των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα να συνεχίζεται. Το μόνο που έγινε ήταν να αλλάξουν οι όροι αυτής της εργασιακής ομοιρίας, καθώς οι νέες συμβάσεις πια που υπογράφτηκαν προβλέπουν χρονικό ορίζοντα. Δεν είναι συμβάσεις έργου, είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν στο τέλος του διδακτικού έτους. Κατά τα άλλα, σταθερά, από τις 9.500 θέσεις οι οποίες προκηρύχθηκαν από την κυβέρνηση και οι οποίες υπήρχαν και πιο πριν βεβαίως αυτές οι θέσεις, οι μισές περίπου αφορούν συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δηλαδή εργασία 3-3,5 ωρών. Τα σχολεία σε όλη τη χώρα, οι σχολικές μονάδες είναι 13.000 περίπου. Οι καθαριστές και οι καθαρίστρες 9.500. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και μόνο από αυτό το νούμερο ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της καθαριότητας των σχολείων. Φυσικά, μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες πανδημίας, το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά έρχεται ακόμα περισσότερο με μεγαλύτερη ορμή και αποκτά πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Και αυτό ακριβώς σας ρωτάμε, σας ξαναρωτάμε, τι θα κάνετε έτσι ώστε να μετατραπούν όλες αυτές οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή και περιορισμένου χρόνου σε συμβάσεις με πλήρη απασχόληση, προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία και να καλυφθούν βεβαίως με εργασία πλήρους, μόνιμης και σταθερής απασχόλησης. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Δελή, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε συζητήσει και στις αρχές του έτους μια αντίστοιχη ερώτηση για τις σχολικές καθαρίστριες και μου δίνει την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα που έγιναν τους τελευταίους περίπου 2 μήνες. Πρώτον, από το 2010, ήταν Ιούλιος του 2010, όταν για πρώτη φορά αναφέρθηκε ότι οι Δήμοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τη σχολική καθαριότητα. Ήτανε 8-9 σχεδόν παρατάσεις οι οποίες δόθηκαν σε αυτή την διαδικασία. Αιτήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις από εκεί και πέρα δώσαν μία αιτήσια παρατήση. Δεν θα εφαρμοστεί για το σχολικό έτος 10-11, 11-12, 12-13 και φτάσαμε στο σχολικό έτος που τέλειωσε 19-20. Μέχρι τότε οι ανάγκες καθαριότητας στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν συμβάσεις έργο από το ΕΝΕΔΙΒΗΜ.
και ήταν συμβάσεις έργου οι οποίες είχαν βάση τον αριθμό των αιθουσών και επομένως οι εντός εισαγωγικών εργολάβοι, παύλα καθαριστές και καθαρίστριες, πληρωνόντουσαν με βάση τον αριθμό των αιθουσών που αναλάβαν να καθαρίσουν σε ένα σχολικό έτος. Υπήρχε μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που καθάριζαν μία αίθουσα ή δύο αίθουσες. Έως και περιπτώσεις που φτάνανε μέχρι και τις 18 σχολικές αίθουσες, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είχαμε συμφωνήσει όλοι τότε ότι το καθεστώς των συμβάσεων έργων για την καθαριότητα των σχολείων, τουλάχιστον αυτό σε πρώτη φάση, είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο λέγοντας το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αν αρρώστανε, είχε πυρετό μία καθαρίστρια και δεν μπορούσε να πάει να εκτελέσει το έργο της, έπρεπε να βρει συγγενικό πρόσωπο να πάει για λογαριασμό της να καθαρίσει την αίθουσα. Το κόστος για τις συμβάσεις κατά το προηγούμενο σχολικό έτος συμβάσεων έργων που πλήρωνε το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας ήταν περίπου στα 51 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε την απόφαση τουλάχιστον και αρχής γενομένης από το σχολικό έτος που ξεκίνησε προχτές, η καθαριότητα των σχολείων να γίνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ποια τα πλεονεκτήματα? Πρώτον, πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα. Πλήρη ένσημα χωρίς να επιβαρύνεται ο εργαζόμενος. Και μία μετατροπή ουσιαστικά των συμβάσεων από έργους σε ορισμένου χρόνου. 29 Ιουλίου ψηφίστηκε η τροπολογία στη Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. 9 Αυγούστου βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση που προέβλεπε των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το θέμα της καθαριότητας και φτάσαμε με την έναρξη σχολικού έτους και να έχουν όλοι οι δήμοι της χώρας, σχεδόν όλοι, νομίζω 5-6 δήμοι δεν εντάχθηκαν γιατί στις ανάγκες των καθαριστών, όλοι οι δήμοι της χώρας να έχουν προσλάβει με μια διαδικασία και πρημοδοτώντας τις εργαζόμενες των προηγούμενων ετών να έχουν την καθαριότητα των σχολείων. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 22ης Αυγούστου θεσπίσαμε τη δυνατότητα στους Δήμους να μετατρέψουν τις μερικές απασχόλησης με δικά τους έξοδα, με έναν αστερίσκο τον οποίο σας αναφέρω και σε ένα λεπτό τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό, σε έως και πλήρους απασχόλησης και δώσαμε τη δυνατότητα να καταβάλλονται οι δεδουλευμένες υπερορίες όπως εξυπακούεται και ασφαλώς πρέπει να γίνεται και προχτές μάλλον, στην κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δώσαμε τη δυνατότητα επέκτασης ουσιαστικά συμβάσεων διάρκειας ως 4 μηνών μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2020, άρα και σύμβαση η οποία θα έχει γίνει 28-29 Δεκεμβρίου του 2020 για τους επόμενους 4 μήνες, φτάνουμε τέλος Απριλίου και θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση υγειονομική τότε, με έκτακτο προσωπικό προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Κλείνοντας ο αστερίσκος, σας έλεγα πριν, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών παγίως λαμβάνει τακτικά στοιχεία σε μηνιαία βάση από τους Δήμους για τα έξοδα που κάνουν τα έκτακτα έξοδα λόγω κορονοϊού και αυτά σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογούνται και επαναχορηγούνται πίσω στους Δήμους με τη μορφή έκταση ενίσχυσης, μία από τις οποίες θα βγει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτηση. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι η καθαριότητα των σχολείων δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη ούτε των μαθητών, ούτε των γονιών, ούτε των εκπαιδευτικών. Αποτελεί κεντρική κρατική ευθύνη. Σε αυτή τη βάση εμείς βάζουμε τη συζήτηση. Τώρα, είτε με πανδημία, είτε χωρίς, πολύ περισσότερο βεβαίως με πανδημία, η καθαριότητα η καθημερινή στα σχολεία είναι αναγκαία, όχι μόνο στο τέλος των μαθημάτων ή λίγο πριν ξεκινήσουν, αλλά και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ιδιαίτερα τώρα μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό όμως, κύριε Υπουργέ, αν δεχτούμε αυτά τα δύο ως δεδομένα, ότι το προσωπικό που υπάρχει στα σχολεία για την καθαριότητά τους σήμερα δεν επαρκεί. Δεν φτάνει. Σας είπα το νούμερο, 9.500, 13.000 είναι οι σχολικές μονάδες. Και τι γίνεται λοιπόν, πώς καλύπτεται αυτή η ανάγκη της καθαριότητας των σχολείων? Για κάθε καθαρίστρια ή για κάθε καθαριστή αναλογούν πάρα πολλές αίθουσες,
αριθμός απαγορευτικός φυσικά για να μπορέσει να υπάρξει μια αποτελεσματική και μια ολοκληρωμένη κάλυψη καθαριότητας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχει βγει στη δημοσιότητα και θα σας πάω σε ένα λύκειο της επαρχίας, στο Γενικό Λύκειο της Παραμυθιάς, στη Θεσπρωτεία, όπου εκεί για ένα γενικό λύκειο που έχει 160 εργαζόμενους και μαθητές, 12 αίθουσες, 2 εργαστήρια, 1 βιβλιοθήκη, 3 γραφεία καθηγητών, 1 κλειστό γυμναστήριο και 2 χώρους τουαλετών και βεβαίως αρκετά τετραγωνικά μέτρα κοινόχρηστων χώρων, υπάρχει για την καθαριότητα όλων αυτών των χώρων μία καθαρίστρια. Μέχρι πέρυσι υπήρχε και άλλη μία μειωμένου ωραρίου. Φέτος είναι μόνο μία. Είναι ενδεικτικό για το τι μπορεί να συμβαίνει σε μεγαλύτερα σχολεία, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Φυσικά, οι εργαζόμενοι και σωστά δεν μπορούν να δεχτούν ούτε την εντατικοποίηση της δουλειάς τους, ούτε την παράνομη διεύρυνση του ωραρίου τους που επιχειρείται αρκετές φορές για να βγαίνει η δουλειά, ούτε την μετακίνησή τους που τους τρέχουν κυριολεκτικά από το ένα σχολείο στο άλλο με την ψυχή στο στόμα, ούτε την κουβέντα για είσοδο εργολάβων καθαριότητας και μέσα στα σχολεία, όπως ήδη έχει αρχίσει να αναφέρεται από ορισμένες δημοτικές αρχές. Δεν μπορούν να τα δεχτούν όλα αυτά, γιατί όπως είπαμε η καθαριότητα των σχολείων αποτελεί κρατική κεντρική ευθύνη και θα πρέπει να μπορέσουν να δουλέψουν μέσα σε συνθήκες μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο της Πάτρας, ο οποίος ήταν ένας από τους Δήμους και ο Δήμος Θέρμης, από όσο γνωρίζουμε, της Θεσσαλονίκης, που ζήτησαν περισσότερο προσωπικό από αυτά που τελικά ανακοίνωσε στην αρχή η κυβέρνηση, ότι έχει πει ότι θα επιχειρήσει, θα ζητήσει από την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τη μονιμοποίηση των 58 σχολικών καθαριστριών, οι οποίες έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο. Τα λέμε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί θέλουμε να καταλήξουμε ότι κάθε σχολείο, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να έχει τα αυτονόητα. Θα πρέπει να έχει τους εκπαιδευτικούς του, θα πρέπει να έχει τους καθαριστές, τις καθαρίστριές του, θα πρέπει να έχει σήμερα ειδικά το υγειονομικό του προσωπικό. Είναι αυτονόητα, ωστόσο, και η δική σας κυβέρνηση και η δική σας φυσικά πολιτική δυστυχώς δεν τα εξασφαλίζει. Και το λέμε αυτό γιατί αυτές οι ανάγκες της καθαριότητας των σχολείων πάντα, μάλλον ποτέ δεν μπορεί και δεν είναι περιστασιακές, είναι μόνιμες και κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει το μόνιμο αυτό προσωπικό της καθαριότητας. Έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, καμία δεν αθώνεται και οι προηγούμενες για την άθλια διαχείριση, για την ομοιρία στην οποία κράτησαν τόσα χρόνια τους εργαζόμενους, τάζοντάς τους φρούδες ελπίδες και βεβαίως μια ομοιρία που συνεχίζεται και με τη δική σας πολιτική, έστω και αν να το δεχτούμε εμείς, να το δεχτούμε ότι βελτιώθηκαν οι όροι της ομοιρίας, ωστόσο είναι εργασιακή ομοιρία και ελαστική σχέση εργασίας η απόλυση αυτών των εργαζομένων. Πρέπει να τους μονιμοποιήσετε τώρα, έχετε ευθύνη έτσι ώστε να καλυφθεί η ανάγκη της καθαριότητας των σχολείων και να προστατευθεί και η δημόσια υγεία σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Ευχαριστώ.